ο οικονομικός σύμβουλος βεβαίως, των γουνοποιών μας. Γιατί εδώ αξίζει να πούμε ότι μόνο ο κύριος Ρίζος είναι οικονομικός σύμβουλος και κατάφερε κάποια πράγματα τα οποία ίσως άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι με πλειάδα συμβούλων να μην μπορούσαν. Και πρέπει να το πούμε αυτό, να το σημειώσουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να πούμε όμως και να τονίσουμε ότι είμαι οικονομικός σύμβουλος του Συνδέσμου Γονοποιών Προφήτης Ηλίας. Μάλιστα. Ακριβώς. Και των Εκτροφέων. Και των Εκτροφέων. Και το άλλο. Και όλων των συνδέσμων που αναφέρονται με τον τίτλο Προφήτης Ηλίας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω αυτό... είστε και στην Ομοσπονδία, δεν είναι, ή κάνω λάθος? Όχι, στην Ομοσπονδία αποχώρησα. Αποχωρήσατε, δεν το ήξερα. Γι' αυτό το λόγο που ακριβώς που συζητάμε τώρα. Α, δηλαδή. Δηλαδή ότι δεν αντιλαμβάνονταν την πραγματικότητα. Στην Ομοσπονδία. Βεβαίως. Σε αυτό το θέμα αυτό που μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Καταρχήν να διορθώσω. Όχι, έχει μια σημασία αυτό, διότι στην Ομοσπονδία είχαν γίνει και κάποιες συγκεντρώσεις, είχαν πάει και κάποιοι γουναράδες, είχαν γίνει και κάποιοι ραντεβού. Τέλος πάντων, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Καταρχήν, δεν ήταν μόνο οι τριγωνικές συναλλαγές. Τα πρόστιμα αυτά επιβλήθησαν με βάση ένα λάθος μοντέλο, το οποίο εφαρμόστηκε από μία απόφαση του 2014. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι τριγωνικές συναλλαγές. Είναι. Είναι το φάσμα, τον, ο τρόπος ελέγχων που γινόταν μέχρι τώρα. Εντάξει. Ναι, ναι. Πριν πάμε όμως σε αυτό, επειδή μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε τώρα για την Ομοσπονδία. Δηλαδή, η Ομοσπονδία, ποια είναι η βασική διαφορά και αποχωρήσατε? Εντάξει, λέτε δεν αντιλαμβανόταν το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι δυνατόν το η Ομοσπονδία που έχει στην ομπρέλα της, στη σκέπη της, όλους τους συνδέσμους, να μην μπορεί να αντιληφθεί αυτό το θέμα? Λοιπόν. Είναι βαρύ λοιπόν, αυτό που λέτε δηλαδή γι' αυτό. Και προσέξτε, το να μην το γνωρίζεις. Ναι. Είναι τέλος πάντων, εν πάση τόση, και αυτό κακό, ναι. Γιατί και εγώ δεν το γνώριζα. Ναι. Δεν βγάζω και τον εαυτό μου έξω. Όταν όμως έρχεται ο προφήτης Ηλίας και μου λέει έχουμε ένα θέμα αυτό, αρχές Δεκεμβρίου, θέλω να μας κάνεις μια εισήγηση πώς το χειριστούμε. Ωραία. Ετοιμάζω λοιπόν την εισήγηση και τη στέλνω σε όλους. Ναι. Με προφητηγία, σε ομοσπονδία, σε όλους τους συνδέσμους. Εκτροφείς όλοι. Αφήνουμε ένα περιθώριο προφανώς να τη μελετήσουν και πάμε λοιπόν να τη συζητήσουμε στην ομοσπονδία. Και εγώ θεωρούσα ότι ήταν θέμα καθαρά λεπτών ή εν πάση περιπτώσει μερικών διευκρινήσεων, ούτως ώστε να την υποβάλουμε στο Υπουργείο. Και ξαφνικά βλέπω αδιέξοδο. Το οποίο αδιέξοδο προήλθε κυρίως από το ΣΕΧ, ο οποίος δήλωσε βεβαίως σωστό ότι κύριοι εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια υπόθεση, δεν γνωρίζουμε το θέμα. Δήλωσε ότι για κανένα μέλος δηλαδή του ΣΕΧ δεν έχει μπει σε μια τέτοια περιπέτεια. Ακριβώς. Μάλιστα. Για το μόνο λέει που μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή την εισήγηση είναι το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών. Μα δεν είναι παιδιά μόνο οι τριγωνικές συναλλαγές. Είναι το σύνολο του ελέγχου των ευασμάτων στα οποία υπάρχει μια αυθαιρεσία στη λήψη αυτής της απόφασης. Ήταν αδύνατο λοιπόν να βρεθεί κοινό σημείο. Το αδιέξοδο ήταν μεγάλο. Ναι, αλλά αυτό έπρεπε τις επιφυλάξεις του ΣΕΒ. Η Ομοσπονδία πώς εμπλέκεται σε αυτό και είπατε ότι... αυτό θα σου πω. Η Ομοσπονδία προκειμένου να διατηρήσει τις ισορροπίες λέει να αναθέσουμε την εισήγηση να την ελέγξει συνταξιούχος εφοριακός. Συνταξιούχος εφοριακός. Εγώ πώς θα έπρεπε να αντιδράσω εκείνη τη στιγμή. Σε ρωτάω, 10 μέρες πριν τις γιορτές, τα πρόστιμα έπεφταν βροχή, οι ενδικοφανείς προσφυγές ήταν στο όριο των ημερών και εμείς ψάχναμε να βρούμε συνταξιούχο εφοριακό για να δουν την εισήγησή μου. Άρα λοιπόν εκεί ράγισε το γυαλί με εσάς και την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία πρότεινε να μην κάνετε εσείς την εισήγηση. Θέλουν συνταξιούχους εφοριακούς αυτοί. Εγώ θα πάω σε αυτούς που κοιτάζουν το παρόν και το μέλλον. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Το θέμα είναι βεβαίως, είπατε για να διατηρήσουν τις ισορροπίες. Δηλαδή, τις ισορροπίες μεταξύ των συνδέσμων, των μελών, δηλαδή της Ομοσπονδίας. Ακριβώς αυτό εννοώ, ναι. Αυτό εννοείται. Επειδή υπήρχε μια έτσι κουμπωμένη στάση από τον ΣΕΓ ή επιφυλακτική στάση από τον ΣΕΓ, με την επίκληση ότι δεν υπάρχουν περιστατικά τέτοια. Ακριβώς και δεν γνωρίζουμε το θέμα. Εγώ το σέβομαι. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει μια συναδελφική αλληλεγγύη. Εκεί πώς αναφερόταν. Δηλαδή. Μισό λεπτάκι. Χθες όμως, για να συνδυάσουμε ορισμένα πράγματα. Χθες στη συνέντευξη ο κύριος Τσούκας είπε ότι υπάρχουν γουναράδες, και ανέφερε ένα παράδειγμα, που λέει θέλουν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Προς
προσέξτε. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο. Συνδυάζεται με αυτά που μας λέτε τώρα και αυτή η φράση χθες. Ορίστε. Συνδυάζεται αυτά που υπόθηκαν χθες και με αυτά που λέτε σήμερα τώρα. Κοιτάξτε, εμέσως ναι. Με την προϋπόθεση ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε τι που θέλουμε και βλέπουμε ως τυχερέκακι. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί. Γιατί μεταφέραμε τον ανταγωνισμό το διεθνή, τον επιχειρηματικό, τον φέραμε μέσα στην πόρτα μας. Και το συνάδελφο, το μέχρι χθες συνεργάτη μας, σήμερα τον βλέπουμε σκληρό ανταγωνιστή. Δηλαδή κάποιος που δεν σημαίνει... είχε το πρόστιμο που μπήκε από αυτό, από αυτόν τον τρόπο του ελέγχου, χαιρόταν, αυτό εννοούσε ο πρόεδρος χθες. Εντάξει. Χάρηκε που έφαγε την καμπάνα ο άλλος, μάλιστα. Ακριβώς. Ό,τι κακό γίνεται, ναι. Αυτό κάποιος χαροποιεί. Μέρος αυτών των κακών είναι και αυτό. Αλλά το γενικότερο θέμα, η αιτία της βάσης αυτού του προβλήματος είναι ότι μεταφέραμε τον ανταγωνισμό από το διεθνή, ένα διεθνή εσωτερικά πόλεμο. Εσωτερικά στην Καστοριά. Τον κάναμε εμφύλιο. Τον κάναμε εμφύλιο. Και ο εμφύλιος πόλεμος, όπως ξέρεις πολύ καλά, ναι. Και οι γονείς μας, δεν έχει νικητές. Έχει μόνο ηττημένους. Αυτό είναι σωστό. Κύριε Ρίζο, διευκρινίστε μας μόνο. Το ύψος των προστήμων ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια. Προσέξτε, αυτό νομίζω πως όχι, αλλά το θέμα... Είναι κοντά είναι. Στα 20 εκατομμύρια πάντως. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν 50 περίπου, 50, εντάξει, περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον τη βάση, τον πυρήνα τον επιχειρηματικό, ναι. Και πλήττεται. Και να προσέξτε, εμείς δεν λέμε να μην διεχειρώνται έλεγχοι. Την αυθαιρεσία δεν θέλουμε. Άρα λοιπόν είναι περίπου 50 ενεργές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή στηρίζουν την οικονομία στην Καστοριά. Με σύνολο προστήμων για όλο αυτό κοντά στα 20 εκατομμύρια. Αυτό είναι, δεν το γνωρίζω, όπως ένα το ακούω. Είχα την εντύπωση ότι είναι περίπου πολύ λιγότερα, εν πάση περιπτώσει. Πόσο είναι δηλαδή. Δεν το αμφισβητώ. Και εγώ δεν έχω τα στοιχεία, δεν έχω τα πρόστιμα μπροστά μου. Άκουσα ότι πραγματικά είναι κοντά στα 20. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, λιγότερο ή περισσότερο. Μπορεί να είναι λιγότερο. Δεν απέχει πολύ τη πραγματικότητα. Δεν απέχει πολύ τη πραγματικότητα, μάλιστα. Μακάρι να είναι λιγότερα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Γιατί μέσος όρος, ναι. Αναεπιχείρηση είναι 700 χιλιάρικα. Αυτό μόνο να σκεφτείς. Α. Μέσος όρος. Οπότε περίπου, ναι, μπορεί να είναι εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, αυτά τα χρήματα, αυτά τα πρόστιμα όμως τώρα, με αυτό που πετύχατε κύριε Ρίζο, για να πάμε λίγο στην ουσία, δεν θα πληρωθούν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Μετά την αρχική μου εισήγηση του Δεκεμβρίου, αφού το αντιλήφθησαν πλέον ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχονται σαν επιχειρήσεις και όχι σαν εγκληματικές οργανώσεις. Έτσι. Με βάση αυτό το πλαίσιο, φτάσαμε στη δεύτερη φάση όπου προτείναμε 4 πράγματα. Την ενσωμάτωση των 2 αυτών μεθόδων, ήταν 5 οι μέθοδες, έτσι. Και από τις 5 επέλεξαν τις 3 με τις οποίες φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οι 2 που αφορούσαν όμως καθαρά την επιχειρηματικότητα δεν τις έλαβαν υπόψη. Άρα λοιπόν τι θέλαμε, να ενσωματωθούν αυτές οι 2 μέθοδοι σε μια νέα απόφαση με την οποία θα ελέγχονται οι επιχειρήσεις. Γιατί πραγματικά το λειτουργικό της σύστημα, από τις αγορές της, από την παραγωγική της διαδικασία και από τις πωλήσεις. Έτσι πρέπει να ελέγχεται η επιχείρηση. Η επιχείρηση δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Έτσι. Το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Το δεύτερο θέμα, ναι. Ήταν ότι θα πρέπει, όταν λέμε έμεση μέθοδη, σημαίνει, ναι. Έμεση μέθοδη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα προηγούμενο στάδιο που λέγεται άμεση μέθοδος. Ποια είναι η άμεση μέθοδος? Ο τακτικός ή ο έκτακτος έλεγχος που γίνεται εδώ κατά τόπους εφορίας και αφορά με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης. Άρα λοιπόν, για να πας στην έμεση μέθοδο, όπως έλεγε και το ορίζε ο νόμος, για να πάμε στην έμεση μέθοδο θα πρέπει πρώτον να απορριφθούν τα βιβλία, να είναι μπακαλοτεύτερα δηλαδή, να μην μπορεί να προσδιοριστεί λογιστικό αποτέλεσμα και φορολογικό. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση, να υπάρχει άρνηση του φορολογουμένου να παραδώσει βιβλία και στοιχεία. Το παρέκαμψαν αυτό. Παρέκαψαν ένα νόμο και πήγαν κατευθείαν σε εναλλακτικές μεθόδους και ποιες αυτές οι οποίες δεν αφορούσαν επιχειρηματίες. Ουσιαστικά δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς, μετέτρεψαν τον επιχειρηματία σε εγκληματία. Τι άλλαξε λοιπόν, τι άλλαξε κύριε Ρίζο να το καταλάβουμε. Τι άλλαξε σε αυτό τώρα. Λοιπόν, με τη νέα απόφαση λοιπόν τη 1008, αυτή. Ορίζεται ότι πράγματι ενσωματώνονται οι 2 μέθοδοι του μεικτού περιθωρίου κέρδους και των αναλογιών, ναι. Στον έλεγχο των επιχειρήσεων.
σε αυτούς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρακτικά λοιπόν αυτό τι σημαίνει για τις 50 αυτές περίπου επιχειρήσεις που έχουν φάει το πρόστιμο στο κεφάλι τώρα. Περίμενα μισό λεπτό. Έχουμε δύο ζητήματα. Το τι θα γίνει από το 14 και μετά. Ναι. Και το τι συμβαίνει από το 14 και πριν. Ναι. Σωστά. Σωστό, ναι. Ωραία. Από το 14 και μετά λοιπόν το θέμα λύθηκε. Ότι ο επιχειρηματίας κρίνεται με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία. Και αν από εκεί δεν προκύπτει αποτέλεσμα, με απόφαση του εφόρου πάει στην εναλλακτική. Ποια εναλλακτική? Πάλι με βάση την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης. Δεν τον εντάσσουμε κατευθείαν σαν εγκληματική οργάνωση. Αν από εκεί προκύπτουν τέτοιες διαδικασίες, ναι, βεβαίως και θα δυσμονηθεί. Πριν το 14. Τώρα, έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Το τελευταίο ζήτημα ήταν αυτό. Η απόφαση αυτή ισχύει, βγήκε και ισχύει από 1η-1η του 14. Έχουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, το 14. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα με την παλιά διαδικασία. Ναι. Αλλά υπάρχει και ένα έτος το 13 το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα απόφαση. Αυτό λοιπόν το θέμα είναι το επόμενο ζήτημα που θα πάμε να αντιμετωπίσουμε στην Αθήνα. Α, δηλαδή δεν έχουμε ολοκλήρωση. Για το 14 και μετά πλέον έχουμε κλειδώσει. Πριν το 14 δεν έχουμε. Μένει το 13. Οι γουναράδες τι κάνουν αυτή τη στιγμή λοιπόν? Έχουν και καινούργιες αποφάσεις. Πληρώνουν, δεν πληρώνουν? Τι γίνεται? Καταρχήν ακούστε. Το είπα και ευθέως και στο Υπουργείο και δημοσίως. Ναι. Τα λεφτά αυτά δεν θα πληρωθούν. Όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν μπορούν. Εντάξει. Μάλιστα. Απλά και εξάστερα. Τα χρήματα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν. Το θέμα είναι όμως ότι το κράτος λειτουργεί λοιπόν με μια άλλη λογική και όχι με το τι θέλω εγώ ή εσείς. Εκεί θα πάσουμε. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή άμεσα, ναι, κατεβαίνουμε στην Αθήνα για αυτό το θέμα. Το μόνο που μένει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ηθικό, είναι δίκαιο ότι δεν μπορεί οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά μας ξύπνησαν, μας έφεραν το πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε, το τρέξαμε, το λύσαμε, να την πληρώσουν κιόλας. Να πληρώσουν και από πάνω. Κατάλαβες. Ζητάτε ουσιαστικά διαγραφή αυτών των προστίμων για να το ευθέως ή όχι? Εγώ τι ζήτησα και τι θα προτείνω. Ναι. Το οποίο βέβαια θα το συζητήσω όμως και με το σύνδεσμο γνωπιών. Εντάξει, αλλά το σωστό είναι αυτό. Εμείς δεν ζητάμε διαγραφή. Τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε επανέλεγχο με βάση το νέο. Επανέλεγχο με βάση τα καινούργια δεδομένα και αν προκύψει πρόστιμο να πληρωθεί. Λοιπόν. Βέβαια. Επανέλεγχο ζητάμε, όχι διαγραφή. Ναι, μερικές φορές χρειάζονται αυτές οι διευκρινήσεις πραγματικά, κύριε Ρίζο, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι άλλο το πράγμα η διαγραφή, ζητάμε διαγραφή. Και άλλο ζητάμε επανέλεγχο και αν προκύψει θέμα να μπει πρόστιμο. Βεβαίως, και αν προκύπτει από τη νέα διαδικασία του ελέγχου, αν προκύπτει πρόσθετος φόρος και τα λοιπά, ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητότατο. Λοιπόν, κύριε Ρίζο, οπότε όλα αυτά είναι στο επόμενο διάστημα, άμεσα, μέσα στο μήνα, το Μάρτιο, οπότε. Άμεσα. Οπότε τα ξαναλέμε πολύ σύντομα, γιατί αυτή η νέα κάθοδος θα κρίνει ουσιαστικά το τι ακριβώς θα γίνει, αν θα πληρωθούν και πώς θα πληρωθούν πρόστιμα, αν θα γίνει επανέλεγχος ή όχι. Προσέξτε, το αν θα πληρωθούν δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπα, το ξεκαθαρίσατε αυτό, ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα, όχι άρνηση. Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Το τι θα γίνει όμως και το τι θα αποφασίσει το κράτος είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί αν δεν πληρωθούν, γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν όπως λέτε, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν εκεί. Θα βαρύνουν την επιχείρηση και τους επιχειρηματίες. Θα το κύζονται από πάνω. Το διευκρινίζουμε αυτό. Λέω, εμείς το νέο το οποίο που ήδη εφαρμόστηκε, που ήδη βγήκε και πιάνει το 14. Και μάλιστα υπάρχουν και το εξής περίεργο, όχι περίεργο, συνήθως είναι στην περίπτωση της Γούνας. Το 13 και το 14 να έχουν οριστικοποιηθεί στους επιχειρήσεις τα πρόστιμα, ας το πούμε, οι διοικητικές πράξεις. Mm-hmm. Το μέν 13, το 14 εδώ λέει ο νόμος ότι αλλάζει από το 14 και μετά. Αυτοί έχουν ήδη προσδιοριστεί με πρόστιμο το 14. Καταλάβατε. Μπέρδεμα. Βεβαίως. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστώ. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Δεν ζητάμε διαγραφή με την έννοια άντε για ξεχάστε μας. Ζητάτε επανέλεγχο με τον νέο τρόπο. Με βάση το νέο πλαίσιο. Το νέο πλαίσιο. Απλά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρίζο, για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αντένες.